Κυλίτσι ρε ανάγωγε. Ακού να σου πω να με εξετοιμάζεις εμένα, κατάλαβες, γιατί εγώ είναι στην Πανουρκώτσα που μεγάλωσαν, ναι. Μα ρε μαλακισμένε, νόμιζες πως είναι να σε βοηθώ. Μα στα ανάθεμα ραχαμήλο κόλλα που να μου φκεί και που πάνω, άτε. Ρε, είσαι να λαμπίνεις τα διακρά με τα σκούφτε και να βεσούλα αυτά ρε, να εσύ. Κυλίτσι ρε. Αλεξή. Ρε άντρεπεσαι καθόλου, πού ήσουν. Ρε είπα για το. Μαλάκα έτυχε δουλειά να πούμε, συγγνώμη. Και φαντάζομαι να φάρεξε και τη γενικά σου τώρα. Να σου πω κόψω το γιατί, ώσπου τη θυμούμε, είναι καλώς έκαναν εψές, έστωσε έτσι την Αθήνα. Σαν τσίμπε τον την Αθήνα, κάποτε πρίσετε μου τα κάνει. Όχι εγώ, είναι η ελπίδα που σου τα πεις, και ξέρεις τι έρθει τώρα. Όχι. Τα όχι. Όχι, έντυρη ξέρω. Αφού μίλησα σου τόσες φορές για την ελπίδα ρε, που είμαστε μαζί στο λυκείο. Μαλάκα, το μόνο που θυμούμε για την ελπίδα είναι ότι είναι λίγο κούκου. Ναι, κούκου μαζί μου, με τον υπόλοιπο κόσμο είναι μια χαρά πλάσμενη. Γι' αυτό δεν μένει να βρεθεί με την Αθήνα, αλλά λίτε εργάζεται πάρα πολλά. Αφού δεν την ξέρω ρε με την Αθήνα. Ευκαιρία να την γνωρίσεις, δηλαδή είναι σαν να κυκέρδισες στο λαχείο, να. Δηλαδή είναι όμορφη, καλλιεργημένη, δηλαδή με την ανατροφή τη, με τα αγγλικά τη, με τα γαλλικά τη. Και πιάνο παίζει, και κιθάρα παίζει, και. Ούλα τα παίζει. Δηλαδή θα τη δει και θα σβεί βάτσα, ρε. Δηλαδή έχει κάτι μαλλιά, κάτι μάτια, δηλαδή για να μην μιλήσει με το σώμα τη. Α, ξέρει την καλά. Καλά, εν το λαλή, γιατί εν τσίδα την ποτέ. Άφησε τον πάνω μου. Ναι. Καλημέρα φίγο, η Ελπίνα είμαι. Ποια? Η Ελπίνα. Α, η αυτή, για τι είναι, ρε. Καλά, μια χαρά. Κοίταξε, θα σου το πω ευγενικά. Έκαμε στα κακά. Έχεις δημιουργήσει μια εγκατάσταση ανεπίτρεπτη. Παρδόν. Αποφεύγει συστηματικά να έρθει σε επαφή έστω τηλεφωνικώ με την Αθήνα. Εντάξει, εξήγησα ήδη στον Αλέξη. Άφησε τον Αλέξη, τώρα είναι μαζί μου που μιλά. Κοίταξε να δει, φίγο μου, αν συμβαίνει κάτι θέλω να το ξέρω. Σαν τι να συμβαίνει, ρε, Ελπίνα. Απλώ δεν είμαι τώρα σε θέση να πω σε ιστορίε σχέσεων και. Αχ, το περιμένεις, θα σε πιστέψω τώρα εγώ. Ναι. Κοίταξε, μίλα μου ανοιχτά. Εγώ είμαι άνθρωπος με κατανόηση. Δεν μπορείς να φανταστείς πώς ακούσανε εμένα τα αυτιά μου. Θέλω να δούμε τι θέλεις ακριβώς να σου πω. Γιατί φοβάσαι την Αθήνα. Δεν φοβούμαι καμιά Αθήνα. Α, ναι, έχεις δίκιο. Εφοβάσαι την Αθήνα. Μόνο. Φοβάσαι όλες τις γυναίκες. Και εμένα τώρα που σου μιλώ, φοβάσαι με. Είδα, έχω δουλειά. Θα σου πω κάτι που διάβασα σε μία σειρά του Τοκαρί. Το πρώτο βήμα για να ξεπεράσουμε το φόβο μας είναι να τον παραδεχτούμε, φίλο μου. Μα δεν φοβάμαι κανέναν εγώ. Αλήθεια. Αλλά όμως αρνείται στις υποψήφιες για τα φετινά καλλιστεία του Μέκα. Μίλα, είναι πριν. Μίλα μου, καλέ μου, μίλα μου για τα παιδικά σου χρόνια. Πάει καλά. Έδερνε σε μαμά σου. Έτραβα σου το φτύσου η δασκάλα. Όχι, πελοδείχνει. Διότι σε δέρνω βεβαίως καταλαβαίνω γιατί να φοβάσαι τις γυναίκες. Ρε δεν τες φοβούμαι, καταλάβεις τις γυναίκες τουλάχιστον. Τους άντρες, τες κουφάες, την γενεβέζω με λαλίτα νέα. Δεν φοβούμαι κανένα. Καλό, αν πάτσες σου αρέσκουν οι γυναίκες. Το πιστεύω με το πράγμα. Όχι, πειράζει. Δεν πειράζει. Δηλαδή, μπορεί να σου αρέσει και κάτι άλλο. Οι άντρες, ίσως μια πλαστική κούκλα ή κάποιο ζωάκι. Ελά, σου πω, είχε δίκιο να λέξει τελικά. Είσαι εκεί που το κούκου. 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 Περίμενε στα λέξει κούκου. Λοιπόν, να το σάσω ύστερα, Τζονάν. Εσύ σε παρακαλώ, γράψε το τηλέφωνο τη Αθηνά και να την πάρει πάρα αυτά. Είναι 7.077.21. Άντε, μάνα μου να χαρίσει. Άντε. Ένα γινό παπάς! Καλητήρια ρε φίλε μου, σε εύχομαι και αρχιεπίσκοπο. Πού είναι που γινό τον παπά! Χριστέ μου να σπάσω κεφαλή μου! Είσαι καλά! Είμαι χέσε μέσα! Κάμε και μου να restart και πρέπει να μπαγεί από την αρχή. Καλά ρε το ακούς με τι επειδή επηρεάστηκα κάτι που θυκεύασα στο Facebook. Για τους παπάδες τα παραστήρια. Όχι ρε, για τις γενέκες του σήμερα που δουλεύουν πάρα πολλά και παραμελούν την προσωπική του ζωή. Αλλά έτσι το ρολόι μες στη μέση. Το ρολόι είναι μαλάκα το βιολογικό. Ναι. Και ενώ βιολογικά είναι έτοιμες, κοινωνικά είναι ανέτοιμες γιατί δεν έχουν άντρα. Αλλά και το ρολόι και δεν τους αφήνει σε μια ανησυχία. Τι ρε, να μην την κοιτά κάτι ενοχλά. Ναι, και επειδή δεν έχουν άντρα, πηγαίνουν σε τούτα τα μέρη. Κι αμέρι ρε, στο απεριτικό. Τι τράβε σε σπέρμα όμως. Ναι, μα να κάνουμε έτσι προνόμα στο πτυχό. Εκεί προνόμα στο εξωτερικό είναι γεμάτο στο τόπο. Φαντάστηκε σαν καλό πρωινό να πάει σε μια μέσα που μου λέει τσαμίστη στα μία και αμέσω πώ είναι. Κάμα πολύ δουλειά, πας το κόπτυπρεψες. Κοίτα σου με να σου φέρω μεγάλη κατάθεση. Άντε ρε, εγώ να
να σου πω ότι επηρεάστηκα πάρα πολλά που το διαβάζα στο Twitter. Στο Facebook. Ρε φεύγω στο αμέσον τρόπο του. Δεν μπορώ να σπάσει κεφαλή μου, τέλος πάντων. Παλιά, ρε, πολλά παλιά. Δηλαδή, έκανα κάτι και σου το είπα. Θα σου το λάλλω, δηλαδή, αλλά. Φοητσιάζει μετά που κάμε παλιά. Καλά, ρε, και τόσο τραγικό. Απλά είμαι πολύ συγχυσμένο, γι' αυτό με ακούσε έτσι. Τώρα, παλιά που μου φοιτητή. Παλιά τότε, ξέρω, ρε, μην κουράζεσαι, ρε. Ξέρει, ναι. Είναι για τότε Θεσσαλονίκη που έχει ένα κομμάτι που έχει εξεταστική. Ξέρεις γιατί είναι εξεταστική. Σιγά το πράγμα δεν ήταν κάποιος έτσι από τον Ρέγα. Αφού ήμασταν πας στα ποτά μας ούλοι κάνουμε τις πελάρες να έρθουν. Εντάξει, ήταν και καρκαβάλια. Ήσουν μεταφιεσμένο, θα στον άκα σιγά πράγμα. Πιστεύω. Έτσι που τόλος που είχε σαν το μαχανούλι. Θα με κάνω και χάστα. Ένας πάντων άλλο πράγμα που έκαμα. Τώρα που ήμουν στη Θεσσαλονίκη, επιταχτήκαμε λίγες μέρες διακοπές στη Σόφια, εντάξει. Τη δεύτερη μέρα να ενδυσκέψαμε, έτσι μείναμε έτσι. Και εκείνη την ώρα είδα μια διαφήμιση από μια τράπεζα σπέρματος που ζητούσε πάντες να πάσουν επιπληρωμής, να δώσουν το χι. Μόνος. Έχει δύο νυπελάρα, λέω τα ρέλια που τα είχαν αγκύρει, πήγαν και εδώ κάτω στην τράπεζα. Έκαμες κατάθεση. Ναι. Καλά έκαμες φίλε μου, παρά να πιένει και ρεμέ δεξιά αριστερά σαν έβαινα τον Μανό που το χαραμίζω από το βαδάκι που κοτή. Έκαμες και κομπόδεμα για ώρα να ανάγκη. Και ας σου πω και κάτι άλλο, περίμενε τούτες οι τράπεζες να θυμάσαι πάντα είναι πιο αξιοπίστες που τις δικές μας. Με φουρέματα, με δουρούτου, με κοτσινά δάμια μιλάω μου. Ναι, θυμώνε το θέμα μας. Ποιο το θέμα μας, ρε κατάληξε να πούμε. Το θέμα μας είναι πως... Το θέμα μας είναι πως... Εγώ ρε, ξέρεις με τι κάνω για σχέσεις και τέτοια πράγματα, είναι... Ρε, πού το πας. Πού το πάω ρε, το... Επίε μια κοπέλα και πιάσε το σπέρμα μου. Με καμέρα ανάληψη. Ναι. Καλά ρε, εσύ που το ξέρεις να πούμε, έρχεται η ειδοποίηση, πας στο κινητό όπως κάπου με πίζα. Ούι ρε, έτω πιάσε μια κοπέλα τηλέφωνο. Ε, πού σε έλεγε ρε μαλάκα, είναι να πω ρίτε εγώ τι θέλω τα πράγματα. Ναι, η ανιψιά της ήταν νοσοκόμα στην κλινική. Αλλά ρε παιδί μου, γι' αυτό δεν μπορεί να πηγαίνω από το ξέρω να νομίζω ότι μόνο στην παραλία γίνονται εδώ. Έλεγε αυτό μαλάκα που μας χώρισε σε ζώνες. Φίγω, έλεγε το θέμα μας, γαμώτο! Ποιο το θέμα μας κατάληξε, γαμώτο! Το θέμα μας είναι πως η ρέλα η μάνα του παιδιού μου είπε μου πως... Ρέλα, ρέλα, πότε είναι το ρέλα. Πού το τσαμαρέλα. Θα συγκεντρωθείς και μια φορά. Η ρέλα που φκένει πτώμη, ρε, δεν βουλγάρα, εντάξει. Το μωρό σου να μην σε βουλγαρή πίσω Κύπρε, ούι. Τέλεια ρε μαλάκα, πως την συγκεντρωθείς κάποια φορά. Γαμώτο! Του λέξε κρίσα που είναι το παλιό σπέρμα, πέδος. Ρε που θα το ιδίας και σε μια περαστική μου λαλή ολός. Τέλος πάντων, τι θέλει ρε που πάρει τώρα την τσαμαρέλα. Παρέλα είναι η σκαταπίλα, τόσο πάρει. Ποιος εδώ παιδιού είναι. Όχι ρε, καμία σχέση. Είναι τέτοιος τύπος η γυναίκα. Η γυναίκα έπαιζε να με ευχαριστήσει που ολοκλήρωσα την ύπαρξη της, καταλαβαίνεις. Έπαιζε και είπα με ευχαριστώ ρε. Εντάξει ρε φίλε μου να πούμε εσύ τι της είπες. Τι της είπα. Είπα της, παρακαλώ δεν κάνει τίποτα. Τι να της λέει ρε. Ευχαριστώ που επιλέξετε εμάς για την εξυπηρέτησή σας. Εγώ και μιλάω τηλέφωνο, και μου θέλω να την πιάσω τηλέφωνο να βρεθούν. Τι τη απάντησε. Είπα τη ευχαριστώ, αλλά θα τα καταφέρω. Καλή κανένα να λύσει, καλή και από την αρχή. Ναι, αλλά λούσα ψέματα γιατί θέλω να την πω. Πιάστηκα, δεν κανονίζεται. Ναι, ναι, πιάσω. Πώ να πιάσω, ναι, πιάσω, αλλά όχι τώρα γιατί έχω πάρα πολύ δουλειά. Και πρέπει να παραδώσω και κάτι πράγματα τέλο του μήνα. Και έτσι ανάδρα μου σου ερμήνε, ρε. Καλά, ρε, φίλε μου να πει. Μπορεί να μπει ο ερμήνε στην ορθή πορεία και να βρει ώρα να πιάνει. Ναι, 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 να την πιάσω, αλλά ρε, που να την πιάσω να μπορεί να κινεί. Δηλαδή, εγώ έτσι που το πω, ποτέ να αποκτήσω γυναίκα κοπελού και ευθύνε, έτσι. Και η δουλειά μου είναι όλα που κάνω τόσο τζερ να πα τζερ εμέρε. Τώρα όλο τόσο κάνω για σχέσει εγώ, κάνω. Έτσι μεταξύ μα, ρε, φίλε μου. Είσαι εκείνο που λέμε και λεπούρι. Α, μπράβο! Αφού μα δεις όλες οι προηγούμενες μου σχέσεις, δεν έκανα τις σχέσεις. Πολλά κοψά το θέλεις, ρε. Σκέφτου μόνο την πιο νορμάλ σχέση σου. Ήταν με την ελπίδα στο λύκειο. Φαντάστου. Φαντάστου. Δεν μου αρέσουν τα υπονοούμενα σου. Έγινε υπονοούμενο. Και ρίξουν σε προχωρημένο στάδιο εγκυμοσύνη της. Η κατάλληλη ξέρεις, η κατέρα, η όμ, κάτι άλλο. Ούτε η ρελαξία. Άκου το λέω ο Αλέξης πατέρας. Καλά ρε, εσύ μια χαρά τα καταφέρεις να πούμε. Εγώ να δούμε πως ξεμπλέκω με την φουτιά. Πήγε παιδί. Μα από την Αθηνά. Ρε μα ακόμα να την πιέσεις τηλέφωνο χαμό τώρα. Μη είσαι τόσο φτανός ρε. Ξέρω να κάτσε πας το κέντρο να μου γυαλί με εγώ. Πιέσεις τηλέφωνο τώρα. Τώρα. Αν τα πρίκτανος είσαι α. Πρίκτη, άσεις τώρα πέσω την πιάνω. Χα, τι τσαβαντά μου το. Αθηνά εσύ. Ε, γιος. Ρε, έπιασα το γιατρό της ρε, αλλά τι με μου πώς να κάνω γιο! Άντε ρε, συγχαρητήρια! Να κάνω το παιδί, να κάνω γιο, ρε! Ενώ μένω κοινή, ενώ μένω ψάρμα, ενώ μένω ψαροδούδεκο, ενώ μένω μάπαν, ενώ... Παμώ δεν ξέρω τίποτε που τα ούλα. Άλλα να κάνω γιο! Πώς την χάρη σου μεγάλα. Ρε, καλή μια χαρή. Ρε μου.
Φωνάζεις μου παπά μια φορά να δω τα λουσακούετε. Άντε ρε θείο, μια φορά ρε, να δω τα λουσακούετε. Παπά! Ωραία, μου την πρώτη σου κίνηση να σου πω. Σε παρακαλώ, ξαναφώναξε μου παπά, αλλά παίξε το καλύτερο την τη φορά. Να βάλω πάθος όπως κάποιον στον μπρούσκο. Ναι. Ωπωπω! Καράκι μου! Κιόκαρε μου! Κιόκαρε μου, λεβέντη μου, παλίκαρε μου! Ναι, Γιώργη μου! Χριστέ μου! Χριστέ μου, είναι πιστεύω καμποτεύος! Ήταν να ακούσω που δεις τις αγαπημένες λέξεις! Παπαγή μου! Ναι, μπουρέκι μου! Η ώρα μας να θέσουμε να κοιμηθούμε! Ναι, Γιώργη μου! Ναι, γιατί αύριο να σηκωστεί και πρωί να πάει σχολείο! Γιώργη μου! Ναι, παπαγή μου! Την αριθμητική σου έκαμε στη! Και την αυροπαλλαγία μου! Εγκουδί μου, αύριο που να πάει σχολείο, να πάρει και το παγουρίνο σου. Εντάξει, παπαλίδι. Την προσευχούλα σου έκαμε στη. Κάμε τι τώρα. Όχι, απλό νοτραχανά. Και γιατί δεν μου το απαντάς, ρε. Έχει τόση ώρα που σου χτυπώ. Υπάρχει τα ρεύματα και γυρίζει μόνο. Ήμουν στο μπάνιο και έφερνα το αφρό μου τρόμο. Και μόλις τελείωσα. Με τις υγιές σου. Ασύγκυρ. Τώρα ετοιμάζουμε να βάλω και τα πούδρα. Ο Μανός, ρε, όχι ο Μανός! Ρε, έπιασε με, κάτι ρε φορόν, κυπέρνα μου αρχίζει. Δηλαδή, άνοιξε το καταβόθος παρτίς, ρε, και λάλε, δηλαδή, μπορεί να την άκω, έτσι, δηλαδή. Φίβο, ακούεις με? Μεγάλη προσοχή. Ευχαριστώ πάρα πολλά. Εφαντάζεσαι πόσο δύσκολο είναι σήμερα η μέρα να πεις ένα πράγμα που να σε ακούσει με προσοχή. Έμπια αυτό να γράψεις το πάνω στο Facebook, ρε, και να σε κάνουν like, αν είναι δυνατό. Ενώ τους πραγματικούς φίλους έχεις το δάσο σου κάτσε ώρα και όταν είσαι ανοίχτα, ρε, και εκεί να σε ακούσουν με πραγματικό ενδιαφέρον όπως κάνεις εσύ τώρα, ρε. Κι εγώ, ρε, εννοείται, ρε, πω κι εγώ, θα πω σε λέει, α, ναι, για την ελπίδα. Έπιασε με να μου πει αν παίζει τίποτε άλλο στη ζωή μου τώρα τελευταίως. Εννοείται πως εγώ δεν της απάντησα τίποτε γιατί τι να της απάντησα. Αν δεν το δω.
Κάντε το δόν! Ωραία! Κάνε ιδέα που να φάκουσας, ε! Εκτός αν με βάλει κοριό. Μπορεί να με βάλει κοριό, ρε, ξάκουσα την υπόθεση, γιατί έχω την άξια! Ναι, Αλέξη, έτσι είναι. Πήγε στη γραμμούλα, σου βάλε κοριό, σου χασμουρήθηκε και πήγε. Άρε, εντάξει. Να μου σου λέω, α, για να πήδα. Έπιασε που λέει η πρίχτησα για να μάθει αν παίζει τίποτα άλλο στη ζωή μου τελευταίο. Εγώ προσπαθώ να μην τσαπατούσω τίποτε, αφού ό,τι ξέρω να τσαπατούσα δεν ήταν λάθος. Είπα ότι τσαπέτσι μια μπελάρα για να βρίξει. Τι είπε, να μου αρχίσει τα ανάθεμα και το ζήλι κουρτί. Είπε μου, δηλαδή μόνο να την άκουες, ρε, δηλαδή. Θυμώ! Γιατί έμπιλας, ρε! Δεν μιλάς μαλάκα με αυτά που άκουσα. Α, πρέπει, εγώ να δεις τώρα σε μήνα. Και πρέπει να δεις που έχω τώρα. Μέχες. Πού είναι, ενώ εσύ στη θέση μου τι θα της ελάλες. Πού πίνει πολύ νερό. Ρε Θηβό, άκουσες με προσοχή, να ξέρεις όλες τις λεπτομέρειες. Εσύ πώς θα τοποθετήσουν σε αυτήν την κατάσταση. Είναι κατεύθυνα προς άλλη κατεύθυνση. Δηλαδή? Ότι σε ρε λαχάκι σε άντε και ραμίσου. Α, μπράβο! Κι εγώ τον ήθελα να της πω, αλλά να μην τα τραβήσω στα άκρα τα πράγματα. Επίσης είπες. Είπα της, καληνύχτα τα λέμε αύριο. Γίνανε μεγάλε, τόλμησες και είπες τέτοιο πράγμα. Άντε ρε, να μου καλαμαρίζει κιόλας. Θα μου γίνει και όπως έπισε που την παλουρκώτησα. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ που με άκουσες, α. Εμείς ευχαριστούμε για την προτίμηση που δείχνεις. Και να φανταστείς ότι σε κάποια φάση νόμιζε ότι αποκοιμήθηκες, ρε. Μ' ανοίγει την ψυχή του ο φίλος μου και εγώ να κοιμούμε. Όχι, ρε, κύριε. Εσύ, κατά άλλα, όλα καλά στη ζωή σου, θέλεις να μοιραστείς κάτι μαζί μου. Θέλεις να συζητήσουμε κάτι. Θέλω κάτι να σου ζητήσω. Καλό, ό,τι θέλεις, εκτός που εγγύσεις και νεφρών, ούλα τα άλλα δεν θέλω, σου το πέμπω. Μου επιτρέπεις, ρε φίλε. Ναι. Θα ήθελα να κόψω λίγο το πουρί. Θέλεις να κοιμηθείς, εννοείται κύριε Λέιζε. Αφήνω σε και μιλούμε αύριο, ναι, άντε καλύτερα. Καλύτερα μου. Μα όχι να με ξετοιμάζεις εμένα. Δεν μιλά. Ο Χότσας. Ποιος. Τι, και στο φίλο σου και είπε τετά. Τι έτσι είσαι. Τι ώρα είναι. Μια ώρα δύσκολη. Τι θέλεις ρε μου, τη ζωή μου τέτοια ώρα. Να μου τα πεις όλα που είπετε με τον Αλέξη. Κύρα μου, θα σου πω μόνο δύο πράγματα να μιλάμε. Ωραία, ακούω. Πρώτον, πόθεν μπήκες, δεύτερον, πόθεν μπήκες. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Αθηνά μου, τι έχεις κλαίσει. Έπιασε τα επαρξιακά σου. Όχι. Άνοιξε τον λογαριασμό του ρεύματο. Όχι. Είδε τα νέα σύριαλ τη Κυπριακή τηλεόραση. Όχι. Καλό να μάθει ο Κλέη. Το κορί, κάμπτω μια κερατίνη για τα μαλλιά και κόψε μου τα μάτια μου. Το εντούτε οι αναθυμιάσει που σου κρούζασε τον νου σου. Γιατί τι έκανα παλιά. Έπιασε το φίλο τηλέφωνο. Καλά, ο κορί μου, εδώ μα όραμα προεξημένο. Τον έπιασα. Γιατί να ασχολείσαι ω συνήθω με τον Αλέξη για να μα αφήσει εμά την ησυχία μα. Ασχολήθηκε μαζί του εχθέ, σήμερα δεν το γυρίσα. Γιατί επιμένει. Αγάπη μου, πώ θα πάει την κατάσταση, α. Να πιει που το σπίτι σου δεν ευκαιρνεί. Να πιάσει τηλέφωνο έναν άνθρωπο να πάει να πιει ένα ποτό δεν ευκαιρνεί. Με ποιο θα κάνει σχέση η μάνα μου. Με την κυρία Γιαννούλα που έρχεται κάθε τεταρτία τη περάσει ριζά. Ποιο είπε καταρχήν ότι γυρεύκω. Κάμερα ένα Facebook. Κάμερα ένα Instagram. Βάλε μια φωτογραφία σου τσι. Πολλά υποσχόμενη να σε πελάνε οι άντρε στα follow και στα like. Αφού έτσι φλετάρουν σήμερα. Σιγά μην κάνω εγώ Facebook. Να ξέρει ο κόσμο για μένα, αλλά να με ξέρει κανένα. Όχι, είδε γι' αυτό σου λέω, πιάστο, φύγω τηλέφωνο. Κούρι μου, γιατί κανονίζουμε να πάμε εμεί για ένα καφέ, μα ξέρει πόσο τζερόν έχει. Μήνε. Άντε καλά, τέλο πάντων να κανονίσω να πάμε. Τέλεια! Τι τέσσερι μα. Ασχολήσε. Γιατί κόρη μου, γιατί θέλει να μείνει κουκούβα. Έφερε κι εσύ άμα ανοιχτώνει να σε πιάνει έτσι όπαλα ένα κορμαλιά να σε σύρνει μέσα στο κρεβάτι, α! Έτσι ήταν το ανάσχημα. Είδε! Κοινό που με σύρνει τελευταίο στον κρεβάτι είναι η πόνη τη περίοδου. Περίμενα λεπτό, περίμενα το χτυπούμε.
Αν θυμήθηκε να μα πιάσει τηλέφωνο. Ναι, εσύ που μου άφησε 4 μηνύματα από το πρωί να σε πιάσω. Τέλο πάντων. Ξέρει με ποια μιλώ. Με ποια. Με την Αθηνά. Ωραία. Ξέρει ότι είναι χάλια, κλαίει και χτυπιέται από το πρωί. Ξέρει ότι είναι βουτυμένη μέσα στο μονόλυτρο των χούλιπων του παγωτών. Πολύ μέρα με τα 7 χαράματα. Α, και τον τώρα μάλλον ο φίλο σου. Μα δεν μπορεί. Ακόμα να την πιάσει τηλέφωνο. Α, αλλά δεν περιμένει κανένα, σε φίλο σου. Περίμενε να ελπίδα πιάσει με μονόλυτρο. Κάτσε ένα λεπτό χτυπού μου. Κιάνι. Γλωσσοριάρι, αρεάτε, ενάρτη να κάνουμε personal. Ενάρτη να σου κάνουμε το τσάι σου, περίμενα λεπτό. Ενώ φίλο. Α, με τώρα πιάει τώρα. Καλά, είσαι πάνω μου. Μιλώ στην άλλη γραμμή με την ευκαιρία που μιλάμε την Αθηνά να τη πειράσει και πιάσει τηλέφωνο. Θα τσίμε τον κυρία Αθηνά. Δεν θέλω να μιλάω κανένα πια ικανή. Πιάσει την εσύ κάνω. Γράψε το τηλέφωνο τη 7.721. Γαμώ το κατάλαβα. 7.721. Εντάξει. 7.721. Ναι, γεια. Πρίχτη. Κάνει τώρα. Α, περίμενε, περίμενε. Πού έμειναμε, στο ότι δεν θα έχω ξαναπεί για το φίβο, εξηγηθήκαμε. Ωραία, μου λένε για δεν είχα. Μπέλα, νέα. Το λοιπόν, εγώ θα σου πω. Προχτέ είχα δει μια πελάτη σαν και σου τσεκαλά. Είχε... Περίμενα, του γιατί χτυπούν, μωρέ. Ναι, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Ναι, γεια σα. Μπορώ να, γεια σας. Μπορώ να μιλήσω με την Αφρική Ακίδου. Α, η ίδια είναι. Θέλετε να σα κλείσω κάποιο ραντεβού. Ραντεβού. Ναι, κυρία μου. Μόνο έτσι έχουμε πελάτε. Συγνώμη, δεν είστε πελάτε. Ναι, ξέρετε, η δουλειά είναι ανθρωπή. Πρέπει να δουλέψουμε κι εμείς με έναν τρόπο. Το όνομα σας. Φίβος Ερωτοκρή. Φίβος. Φίβος Ερωτοκρήτου, μα ο γνωστός! Κίνος. Λό. Ένα λεπτό. Μα είσαι ο Φίβος, ο φίλος του Αλέξη, του φίλου της Ελπίδας. Αυτοπροσώπως. Γεια σου, Φίβο, τι κάνεις, είσαι καλά. Μπράβο, πάντα καλά να είσαι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πώς θα περιμένει, δεν θα σε γραμπούλα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι καλά. Ελπίδα! Ενώ φίλο στην άλλη τη γραμμή! Εσύ του μεταναστευτεί, γιατί δεν με αφήνετε στην ισχύα μου, γιατί με φαίνεται! Κόρη μου, πνάσε σου μιλά του πλασμάτου! Όχι, έμπορο εγώ να μιλήσω με έναν άγνωστο! Δεν είναι άγνωστο σε φίλο του Αλέξη! Τον αγιά μου χρήστε μου, νιώθω ότι είναι ακόμα κουράσει τον εγώ! Α, δεν βάλτε δυνατά σου τσουπέρκι μου, περάσει τα μπάτια! Όχι, έμπορο να το κάνω εγώ το πράγμα! Τότε αγαπητοί μου, γιατί δεν τόσο εμπειρία! Ποιο με βιάσει! Το τηλέφωνο! Τέλο είναι καλό! Α, ξέρω. Ένα λεπτό, περίμενε. Ρε, εσύ καμιά φωτογραφία του. Φωτογραφία του, κάτσε να δω αν έχω μια στο Facebook. Hello. Α, ναι. Έχω μια από τον καιρό τη αποφύτηση μα. Ωραία, τέλεια. Στείλε μου τη. Τζέλο, σου πω, βαθύνω κεφαλή μου στον κύκλο να ξέρω ποιο είναι. Hello. Έλα, στέλνει μου τώρα μια φωτογραφία του Αλέξη στο καμπνό του Φόργου. Ακούμε εμένα όμω τώρα. Δεν μου αρέσει, δεν θα του μιλήσω. Λάγο το αξίζουμε. Περίμενε, δε στείλε μου. Περίμενε, ήταν ο Σεβί, ήταν ο στείλε μου για μένα να τη δω. Έλα. Μόνο μου, ρε, χάρη, ρε μου. Στείλ μου την αδειθό, να σου κι εγώ. Περίμενε, ένα λεπτό. Για να μου λαλείς, εσύ περίμενε, σημαίνει είναι καλός. Εγώ η Έλληνες και σημαίνει να μου πεις, εγώ καταλάβα από τον τόνο της φωνής σου. Είναι καλός, είτε με το κόμμα, είναι καλός. Ούσου, ρε, ούσου. Ένα λεπτό να ρωτήσω μια λεπτομέρεια τον Αλέξη. Εντάξει. Ρε, που πιάνε μου αφήνεις είναι η φωτογραφία που μου έστειλες. Του νηπιαγωγείου. Ω πρέπει να σε βγάλει η φωτογραφία με τη φάτσα του ρεμόντου σκυλιαγούς του. Έλα, στείλα σου την Viber. Περίμενε, βάλω σε λάθος πικέ. Είσαι για με, μάνα μου, πόση ώρα. Είδες τι, εν τελειώς. Ποιος είναι, α? Πούτας που ξεκακατίζει. Αϊ, καρή. Ο άλλος, που είναι και φαλήμα στον κύκλο. Μα ποιο έκανε το μισκινού δίπως είσαι σιγότομα σε κεφαλή. Έφαγε μια συστή σαν έπαιζε μάπα. Με το θεωρείς έτσι. Ήταν που τότε αθλητικός τύπος. Είχε μεστής ο άνθρωπος. Βέβαια που τότε Αθηνά μου μεγάλωσε. Ελπίζω. Ω, άκου την ελπίδα σου μεγάλωσε. Παντού. Έγινε ώρα τώρα, ελπίδα για τούτα. Άντε, μίλα του. Περίμενε. Ρε, μα σαν να μου τζεντά κουρναλή θωρός να με εξαφαίνεστε. Ω, ναι, τίποτε, μου τη φατσό που ήθαε, μετά ίσως τον δίν του. Να καλαμάτε, κλείσε και να δούμε να κάνω. Κάμε μου τα λεφτά του μιλήσεις. Ένα ρε, φίβο. Κόρη μου, για όνομα του Θεού και της Πανίκης. Δεν ξέρω να μου τηλέφωνο να παραγγείλει σουβλά για τον άνθρωπο. Όχι, άντε. Πιο γλυκά. Δεν ξέρω τι παλίδου μέσα στο πλάσμα σου πιάνει πρωί. Κάτ! Παλίδου. Καλημέρα, κύριε Πιπούλη, μου συγγνώμη που σε έκανε περιμένει τόση ώρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, όμορφη μέρα. Παρέτα, ξυπαστεί ο άνθρωπο. Παρέτα. Άφησε την κουφαλή του άλλη, ένα λίγο. Πρέπει, Dancing Junior, μόνο γιου. Έχω την κουφαλή, καλά. Κλείσε, για δεν τα μου να κάνω. Αθηνά μου, ναι. Δώσε μια ευκαιρία στον εαυτό σου. Καλά, δάτε. Αθηνά μου, ναι. Δώσε μια ευκαιρία στην αγάπη. Καλά, λαλό σου, κλείσε, για δεν τα μου. Αθηνά, μόνο η αγάπη μπορεί. Ναι.
ξέρω. Και η πιο μικρή σφορά είναι μεγάλη. Άντε, παρέλθηκα. Κλείσεις να δεν θα να κάνω. Έλα, φύγω. Συγγνώμη που σε είχα να περιμένεις τόση ώρα στη γραμμούλα. Έπρεπε να τελειώσω μια μπελάτσα που είχα. Κύριε Λέσο, έχω πολλές πελάτησες και τούτη που είχα μια πελάτησα που θέλετε να κάνω λόγω special. Να μην τελείς μια στιγμούλα. Αν θυμήθηκες δεν πιέσαι τηλέφωνο. Νεκρούζουμε ρε μόνο ζάπλη, μια μην μάθες κάτι. Τούτη είναι μάνα καλυπτήστη, του πάει με γενέκες. Αφού η κοπέλα έχει κομμωτήριο. Όχι λέεις. Άντε όλα και καλή πάρε κάτι με ούτσα κάτω. Άντε. Φίβο. 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 Φίβο, είσαι για μέ. Γιατί δεις έκλεισες το τηλέφωνο και την έπιασες πίσω. Έτσι κάνουν οι άντρες, ρε. Και έχω και την άλλη την παραμείνω μου φωνάζει εμένα. Να χάσεις ότι αγαπάς να ξαναπιάσεις την τηλέφωνο. 7.077.21. Τουλάχιστον πέμπτο για μένα. Φίβο, η Ελπίδα είναι. Κάποια παρεξήγηση πρέπει να έγινε το πρωί και να καταφέρετε τελικά να τα πείτε με την Αθηνά. Σε περίπτωση που το έχασες, το τηλέφωνο της είναι 7.077.21. Και Φίβο, όχι μαλακίες, άντε. Ελά, Φίβο, η Αθηνά είμαι. Συγγνώμη για το πρωί. Δεν ξέρω τι έγινε. Κάτι δεν απάντησα λάθος και μετά δεν μπορούσα να σε πιάσω. Είναι συνέχεια κλειστό το τηλέφωνο σου. Ο αριθμός μου είναι 7.077.21. Πες μου ό,τι θέλεις. Ή αν θέλεις κάποια μια αναπάντητη να σε πιάσω πίσω. Ή μπορεί να σε ξαναπιάσω και από μόνη μου πιο μετά. Γεια. Άρα δηλαδή με τυχαίνεσαι σε καλή φάση. Στην καλύτερη μπορώ να πω. Τανεά. Τανεά, μανούλα μου τα ίδια. Μέρα μπαίνει, μέρα πιένει. Εσύ. Α, τίποτε σε εγώ τώρα κάνω διάλειμμα από τη δουλειά και λέω. Εν το πιάνω να δω, εν το που κάνει. Μα παιδί μου, τι ακούω να τρέχει, να πάει νερό. Δεν ακούς τίποτε. Δεν τρέχει τίποτε, Αθηνά μου, και τούτο είναι το μεγάλο μου το πρόβλημα χρόνια πολλά τώρα. Ρε παιδί μου, σίγουρα είναι να κλείσω να σε πιάσω όλη μου. Άντε πάλε, μα γιατί επαναλαμβάνεσαι ρε χειά. Επειδή ακούσα ρε παιδί μου κάπως σφιγμένο. Είναι για άλλους λόγους που σφίγω. Λεκείς. Ναι, ναι, μάχω, παλεύω, κάτω. Να μου πει το χέρι. Αν ακούσεις κανένα περίεργο θόρυμα, με μου συντρομαχτείς. Είναι η κουκρομήχανη. Έλα. Φίβο. Τίποτε απλά. Έπρεπε να κλείσω το παράθυρο γιατί εθωρούσαμε οι γειτόνι και εστιλομαθιάζαν. Γιατί μανούλα μου να κάνεις. Πλησιάζω το κρεβάτι. Αχα, και τι σκέφτεσαι να φορέσεις. Α, είμαι πολλά προβληματισμένη, δηλαδή σκέφτομαι πάρα πολλά σοβαρά, δεν πρέπει να βάλω το... Να βάλεις. Το νυχτικό μου το φανελέτινο. Εσύ να μου λαλείς. Το νυχτικό το φανελέτινο, μανούλα μου. Δεν σε κρέα να είναι, μπορεί να μου βάλεις φανελέτινο να πούμε. Όχι, όχι, αλήθεια.
πύρουλος! Είναι πύρουλος! 40 βαθμοί και όλο το κορμί! Σαράντα βαθμοί τσιγερώματα μου κάνεις! Ναι! Έχω τα σώματα να μπαίνω ολόχρονα! Γιατί? Ο Τζίρις μου έχει δημιουργήσει με τρολίνα! Καλά ρε, τι μου θέλεις το χώρο λίγο τον ήχτυπο, όταν κάνει σπάσμα να βγάλει την κάρτα. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, να μου να βάλω λαλί. Έλα ρε μανούλα μου, ναι, σόν θα μπορείς, ναι, σόν. Άντε καλέ μου να μου πεις εσόρι. Θυμίσ' μου, τον ερώτησή σου. Ερώτησα σε τι σόρου θα μπορείς. Άμα γι' αυτό μου ντρώπεις, άντε καλέ και εσύ μια φυσιολογική φιλική ερώτηση. Να μου πεις, ε. Καλό. Μπορώ. Ένα κότον βρατζίν που σου πάνω ένα Angry Bird. Καλά τα κότοντα, αυτά είναι καλά. Αρέσκουσου! Όχι ούλα, μανούλα, αλλά το δικό σου ακούμε και ας πούμε πολλά ενδιαφέρον, ένα λεπτό. Είναι για τσίρονε πολλά λεπτά. Αγιάνετο ρε παιδί μου, σκέφτομαι τι πάρα πολλά σοβαρά. Να το κάνω! Όχι, όχι, μόνο να θέλεις, αφήνει το. Περιμένω, μόνο το κότο φορείς. Όχι, ναι, δηλαδή, ναι, περίμενε να σου πω. Φορώ και έναν μαύρο κολλασμένο baby doll syndrome. Μαύρο baby doll syndrome. Καλά, έλα, έλα, πώς θα φορείς, φορείς το κότο το καρακάκι και μπουκάρι το μαύρο το κότο. Ναι, είμαι φασιονίστα εγώ. Έτσι θα μπορούσε λέει την κάκα. Πάρα πολύ καιρό. Έτσι δηλαδή σκέφτομαι πολλά σοβαρά να σου πειτώ. Να σου πειτώ. Τσίρα. Πολλά καλή ιδέα, ρε μωρό. Κι εγώ τι τσίρο τσιμώ. Γιατί? Κάποιος για σένα πήρα το δωμάτιο σου. Ιράν. Ναι. Ρε πυρούλο και μια άλλη υγρασία. Υγρασία. Και σκέφτομαι να το βγάλω. Όχι, Παναγία, να χαρίσω και θα πας. Εύκαλ τώρα, δεν μου κρυολογήσει. Έτσι, θα το βγάλω. Θα το βγάλεις. Θα το ακουσείς. Ναι, από εμπορταγώ, θα ακούσω τουλάχιστον. Εξελίχθηκα σε πολλά μεγάλο πουταλάκι ένα πράγμα. Αθήνα μου. Ναι. Εύκαλα το. Τη γρόσα του Νάσης. Ω, Παναγία μου. Και πέμπουν από τώρα. Είσαι μόνον με ο Σαφρακόν. Ναι! Έτσι για να ξέρεις δεν φορώ ποτέ μου σε λιπάκι. Άκουσα ότι έτσι είναι καλύτερα! Ότι είναι πιο άνετα! Αφού είσαι με ένα θεόστερο φανελάκι και σκέφτομα το σχίσεις! Να το σχίσεις! Να το σχίσεις! Θέλω να πω ρε παιδί μου! Ας σε σφίγγε, κατάλαβες τι θέλω να πω! Άκου Αθηνά! Άκουσα το! Ακούστηκε μου! Ακούστηκε μου, ατέλειο το! Τώρα εσύ είσαι την τσίρα! Την τσίρα, καλά! Κάνες τα ούλα, ρε! Όπως την Αφροδίτη της Μηλού! Της Μηλού, ήθελα να πω! Εσύ! Και όλοι όμως το Μίστερ Σάι προύζει στο ζήτημα κύριστε! Κούτρευκα μες τα φρατσιά μου! Ένα! Ένα! Πιτπίλο! Ναι! Είναι πολλά κυλιτζίρα! Πολλά νοικοκυρευτή! Τώρα ξαπλώσεις εσύ έξω ακόμα, ρε! Αου! Πού υπάρχεις! Κρούζουν τα σεντόνια! Αθηνά! Ναι, μάνα μου! Τι μου κάνεις, Αθηνά! Και ακόμα είναι στάνταρα! Τι μου κάνεις, Αθηνά! Στάνταρο! Ένα γυρεύτης τρύπα να χωστείς! Κάνεις, Αθηνά! Θέλει να πεις σε καλή φάση με το τηλέφωνο. Καλή. Φίλε μου, ένα μόνο θα σου πω. Ρε, χτες τη νύχτα, ρε, παραλίγο να με διάσω. Άντε ρε, τσέ. Δεν ξέρω αλλά κατηστάθηκε όσο δεν μπορούσα, ρε, αλλά παίρνει που λέει ο Γένεκο. Σάις με εκεί πέφερα πολλά μαζί της, επέμενε τόσο πολλά μου στο τέλος, παραδόθηκα. Χαιρέ. Εμένα γιατί να μην μου πιχαίνουν τέτοια ρε. Μόνον ιστερικές πολλαβέ και έγκυες με πιάνουν.
μια βραχνάδα στη φωλή των πουτάνων σου. Όπως το βελούδο, μαλακά, ε, υπερνά. Ε, τι πάλι, ρε, γαμό, ρε, σε πάνω, ρε, κρούδια, ρε, πάνω. Αφήνωσε. Καλά. Έλα. Έλα, Αθηνά μου. Έλα, τι γίνεται, ε. Καλά, ρε, Αθηνά μου, τα ίδια, εσύ. Εσύ τίποτε. Δεν θα σε πω. Έπρεπε λίγο την τηλεόραση. Ναι, ναι. Σκέφτομαι να βάλω ένα DVD, ας πούμε. Ναι, ναι. Ύστερα λαλώ. Ύστερα. Εμπιάνω και την ψυχή, λαλώ να μιλήσουμε να δω τι κάνουμε. Έτσι, γιατί με πιάσεις, μάνα μου. Ε, πρόλαβε, είπε, εσύ, ας πούμε. Ναι. Εμπιάνω, πάνε, το ξέρω. Χειρότερα που τα θες. Από ένα μάγιο την καταστάτη. Κάτε τώρα να τσιμηθείς με τον δικάψανούλη. Λιώνει όλα, ας σου λιώνει. Γιατί εγώ στάζω, στάζω παντού. Αθηνά. Ναι. Τι μου κάνεις, Αθηνά. Είπα σου, μάνα μου, που να σταρτάρω. Έλα, μην έρθεις την Παναγωστή. Σκέφτομαι σε τι προχίζεται η Γιωβανή. Γιατί εγώ τρέχει το δρόμο μου πας στις γυμνές μου τις καμπύλες. Δεν το εγχειρίστηκες καθόλου καλά. Τι σημαίνει να βάλω καλά σου λαλί, ας εξετοιμάζει όλη νύχτα η ελπίδα της αντιταλής μίση μου, παίω μου κι άλλα, παίω μου κι άλλα. Εκτός κι αν την βρίσκεις έτσι, φίλε μου. Δεν μου λαλείτε ρε, θέλεις να αρχίσω εσένα τώρα. Εγώ πάλι φίλε να σου πω, μια χαρά ήρεμος είμαι. Μόνο που με ξεζούμισε ρε μαλακά του φίλε με χάνει. Μιλώ σου, αστράγγισε με. Άντε ρε. Δεν μου διαμάντα ρε, δεν διανέπα μου. Σιγά πες ώρες. Καταλάβεις, βάλε με να κάνουμε αυτές τη νύχτα μία στάση που ανάθεπα την ύβρε δεν ξέρω, θα πάνε προκαβαλίζεμα και δεν μπορώ να γεννήσω. Άντε ρε, και εγώ δεν σου πω λάθο ας το τηλέφωνο, να. Συγκρανώ από τα βαγή φίλε μου. Ούτε που περνά από τον νου σου πως είναι έτσι αυτό πουτανός. Και ακόμα δεν πω κοντά. Όχι, δεν πειράζει, δεν πω τηλέφωνο. Ρε, σαν να και το ή είναι η ιδέα. Άντε πάτε. Ρε φίλε μου, θέλω να σου πω. Είναι ανάγκη να με δει, αφήστε να με φαντάζει. Γιατί να σε φαντάζεται, ρε, πιο καλά ποντά, να τη δεις, να σε δει, να σου τζίσει, να την τζίσεις. Είναι ανάγκη και έτσι καλά. Μα γιατί είναι να με σε δει, ενώ τι σου λείπει, πού είστε έτσι. Εγώ ξέρεις μαλακίες, α, πού ποτέ είστε, ρο, άντε. Ρε, έλα. Εμιτσά. Μα ποια ρε. Η φκιαρότσα πάσου ρε. Ο Μιτσά. Ο ξέρεις μαλαγίες ρε. Μια χαρά είναι σαν είσαι. Εντάξει ρε. Κάποτε ας πούμε. Ναι. Κάποτε ρε φίλε. Μπορεί ας πούμε να. Να. Να μην τσολίξει. Να μπορώ να κάνει. Κάποτε ρε, μπορεί ας πούμε να μην τσοδείξει κάποτε. Να μην τσοδείξει. Έμαγε μόνο στο ζώβρακο. Έμπειρας. Αφού είσαι μητσομίτης, έμπειρας. Δεν ξέρω τι θα πω. Άντε, δεν ξέρω μαλακίες να πούμε. Να σου πω, και θέλεις να πεις, ακόμα δεν ξέρει ο ένας πως μοιάζει ο άλλος. Πώς να ξέρει είναι μαλακά, αφού εγώ Facebook έχω πλέον έκλεισα το για να μην με βρει. Και η Facebook έτσι για νιώσε ένιξε. Ναι. Μόνο αν έπαιρνε μου κάποια φίλη της. Όχι. Ήταν στην Ελλάδα, σου έστει καλή, καλά με φαντάζεται. Ρε μαλακά, χτυπάω το πιστεύω, λύσω δεν πάρω. Τι θα κάνουμε πιασμένο, ρε γαμόνι, τι θα κάνω. Υπομονή, ψυχραιμία και καλή επιτυχία Κύπρος. Πάνι με καρδούλες κοκκινές, εσύ τι φορείς. Εγώ σήμερα εντυπικά βάφλα. Να σου πω, αν γίνεται να σε παρακαλέσω, επειδή επιάστηκα από τα χτες, δεν μπορώ να γυρίσω δεξιά, να μην κάνουμε σήμερα κάτι, αύριο. Άντε ρε, στα μωρέ, μα παρέ! Αθηνά, μπορείτε να φύγεις παράλληλο, ρε. Τίποτε θα φύγεις εσύ, Παναγιά μου. Παναγιά μου, σε καρότσα, δεν είχαμε να το ποτέ. Αθηνά μου, σε παρακαλώ να μου δώσουμε όψη με κάτι. Ρε, σκάσε κι άρχισε! Αχ! Δεν να αρχίσεις μόνος σου. Τέλεια, 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 σου!
βλέπεις τώρα. Αθηνά. Γεια σου. Αθηνά, τι συμβαίνει, πέμπω. Μίλα μου, τι έγινε. Η ελπίδα. Να μου κάνει πάλι η ελπίδα. Πέθανε. Να μου κάνει. Έπεσε πάνω σε ένα φορτηγό, με σύρουσε να μείνει τίποτε, μόνο κόπρι. Πολύ μεγάλο. Επερέγραφε μου τα γέννης μέσα στη ψυχραιμία με κάθε λεπτομέρεια. Εγώ νόμιζα ότι θα της έκανε καλό να μου τα έλεγε κάθε μόνο όπως την παλαιά κουάτη. Μου το στεναχωρήθηκα πάρα πολλά τώρα. Αλήθεια. Έτσι ξέρω την προσωπικά. Μια φορά στο τηλέφωνο μόνο με μιλήσαμε, αλλά κατάλαβα, ας πούμε, πόσο ψυχή μάλαμα ήταν. Δηλαδή, για να καταλάβεις, δεν με ήξερε προσωπικά. Αλλά είχαμε τα πάντα να μας φέρει κοντά μας στους κοιό, ας πούμε. Φίπου, μπορώ να μιλήσω τώρα. Μπορώ να μιλήσω τώρα. Εντάξει, καταλαβαίνω. Τώρα εγώ πρέπει να πιάσω τον Αλέξη να το πω. Γαμώ του. Είδαμε ποιος τηλέφωνο καλό. Για να ζήσουν παρασταθώ, ρε. Μπράβο, ρε, σε φίλος. Και τα πράγματα όμως. Δεν ήξερες τίποτε, α. Και τα πράγματα. Για την ελπίδα. Να που κάνουμε τούτη παιδί, πάλε. Δεν θα με δεκαμώ το. Επειδή η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, καλό. Αλέξη. Επέθανε η ελπίδα. Ναι, ρε φίλε. Είναι να μου σου έλεγα. Μπορεί να πεθάνει η ελπίδα, ρε. Η δική μας ελπίδα. Πού με, ρε. Η κυρία νομίζω να γίνει αύριο. Ει, τα Λόιζα, πάει να ξέρεις ποιος είμαι. Μόνο που τη φωνή μπορώ να σε φανταστώ, ρε, και σε περιγράψω που την κορφή μέχρι τα νύχια. Αχα, μα ζωμαρά. Άντε, καλό. Δεν μπορεί να το περιμένει να ζήμε. Καταρχήν, στοιχηματίζω. Ότι. Είσαι μέρα χρήμη. Είσαι! Είπα το! Ύστερα. Επειδή όλα που μιλάς ακούει ένας ψήλος αντίλαλος, υπολογίζω ότι πρέπει να σε γυναίκα κακάρα. Είπα το! Είναι η δουλειά μου, ρε. Η άσυλα. Επίσης, θα συμπλήρωνα και θα έλεγα που κύριε που σε ακούω να κάνεις δηλαδή ότι πρέπει να είσαι πολλά ευλίγιστη γυναίκα και είναι καλάστικο. Μα να μου τα ήφρες ούλα! Του γαμώ το χτυπού μου. Περιμένεις μόνο μισό λεπτάκι. Ναι, καλή επιστολή. Γιώχαρε μου, Γιώχαρε μου, Βαβάκης εδώ, να μου γίνεται. Πήρα να φωτιά τα τηλέφωνα, βάλε. Ρε παπάκι μου, αφού ξέρεις τι κάνω τέτοια ώρα, γιατί με κόφτεις τον πας στα προκαταρκτικά. Καλά, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, θέλω ένα λεπτό χτύπω την άλλη γραμμή. Αλέξης! Ρε, αλλά τι κάνεις. Γιατί δεν απαντάς κινητό σου. Να μου το κάτσε την μπαταρία και χάσα το φορτιστή. Αλέξη, δεν είμαι σίγουρη, νομίζω, μάλλον και ενώ. Τα πράγμα. Πονάω πάρα πολύ και τραχώ όσοι και κάτι με ρώσαν να κατούν στα πάνω μου, λάζει δεν είμαι σε καλό δρόμο. Πού είσαι? Στον δρόμο. Ενώ, πού βρίσκεσαι? Στον δρόμο λέμε, εδώ στο έγκομι, έξω από Gloria Jeans. Έκανε σαμπουλά. Δεν μπορώ να είναι έρθει τώρα το άπομα. Τα γυρνάω με τον τύπο από μία που ήρθε να πει Βέρι Βανίλια Τσίο, γιατί είχε πρωτοκουμπέρα. Απλά μου, κλείσε καλό και αρκουμπέντα που μπορεί να καταλάβω ποια είσαι. Όχι, όχι, δεν κλείσε τηλέφωνο, μα φοβάμαι, Με φασίλωνε στο γραμμή, πέντε λεπτό όμω, τι μου, πώς είναι το πράγμα. Στην άλλη γραμμή είναι η Ρέλα και θα δείτε πώς έπιαζα την υπόνη. Τα πράγματα. Είναι η Ρέλα και θα την υπόνη. Α, παράγια μου, κάθε πόσο είναι στις σπάσεις. Δεν πω τούτο. Σκάσεις και ρώτα. Τι να ρωτήσω, κάθε πόσο είναι στις σπάσεις, δεν καταλάβω. Κάθε πόσο είναι στις σπάσεις, γε μου.
Κάθε πόσο είναι στις πάσεις, γε μου. Κάθε πόσο είναι στις πάσεις. Σέκι τριμινούτι. Σέκι τριμινούτι. Σέκι τριμινούτι. Τι στα ανάθεμα είναι το σέκι τριμινούτα. Τι στα ανάθεμα είναι το σέκι τριμινούτα. Τι στα ανάθεμα είναι το σέκι τριμινούτα. Α, κάτε τρία λεπτά για μπάλατος. Α, κάτε τρία λεπτά για μπάλατος. Α, κάτε τρία λεπτά για μπάλατος. Παναγία μου. Χριστό. Και Απόστολος. Ρε Μανούλα, μου έπρεπε να έχεις εισπάσεις. Σκάσε φίγο, είσαι άσχετο. Ρελα, άσμε να έρθω με σε παρακαλώ. Καλά, θα φύγω, περίμενε καλό, περίμενε λεπτό. Φύγω, ένα γυρίζεις στον δρόμο, ρε. Όπου, ένα γυρίζεις στον δρόμο, ρε. Ένα γυρίζεις στον δρόμο, Παναγιά μου, πώς πάει. Παναγιά μου, πώς πάει. Πώς πάει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Για πατέρα, ξέρει τούτη ποιος έχει να ξέρει εγώ. Ρελα. Ναι. Αλέξη, σε τζαμέ. Ρελα μου. Ρελα. Γιατί την γυναίκα! Η Αθηνά είναι μάνα μου, η φίλη του φίλου του φίλου του Αλέξη είμαι! Τι γυναίκα αυτό το γυναίκα στο σπίτι σου! Ένα στο σπίτι, μα με το τηλέφωνο τη που σου μιλά! Έβαλα μα σε κοινή ακρόαση! Γεια σου, Ρελά! Τούτο ποιο είναι πάντα! Εδώ, φίλο, Αλέξη φίλο! Θα βγει ακόμα κανένα! Σε λίγο να βγει χάμπαξο να μα δώσει βαθμολογία για την ροπή σου! Πώ νιώθει! Πώ νιώθει! Όχι να νομίζω ότι καλά να είσαι καλά, είμαστε όλοι μαζί, για σαν να μου είμαστε μαζί σου! Είμαστε μαζί σου! Είμαστε! Αλέξη. Ναι. Τούτη τι είναι. Η μάς σου είναι. Μια φίλη μας, πολλά καλή μας φίλη. Τι κοιτάζεις το τηλέφωνο. Εμπλεκτικά οι γραμμές, ρε. Αλέξη, ακούεις με. Ναι, ακούω σε. Ευχαριστώ να δω τι γίνεσαι όμως, ακούω πάρα πολύ κόσμο. Πρέπει να εμπλεκτικά οι γραμμές. Να μου γίνεται ζωμένο. Βασικά, ακούς γεννά η Ρέλα. Ναι, έτσι είμαστε όλοι σαν την ακρόαση. Ναι, γεννά η Ρέλα, καταλαβαίνεις. Ναι. Συγγνώμη, να κλείσω πράγμα. Όχι, να μην κλείνεις και έτσι ωραία φωνή. Όσο πιο πολύ να ξέρεις, τόσο πιο ωραίο. Εσένα, σαν σας μετά. Παιδιά, ξέρει κανένας που γεννές. Εγώ ρε φίλε μου, εγώ είδα πιο χωρές να ξελελού. Αλήθεια, ποια αν. Κάτα μου. Τέλος πάντων, Ρέλα, το θέμα είναι μάνα μου να εισπνέεις και να εκπνέεις σωστά. Άκουμε εμένα που με γενέκα, μάνα μου, το λίγο. Είναι θέμα ρυθμού. Το λίγο, παιδιά, δώστε όλη βοήθεια. Και... Παιδιά, σας ακούω καλά. Ακούτε με. Ναι, εμείς ακούμε σε... Ρε παιδιά... Αλέξη, πονάω, πονάω όλοι! Σφίχτου και κούντα, σφίχτου και κούντα. Σφίχτου με, αλλά πονώ. Ναι, ρε παιδιά... Ρε φίλε, και εσύ τίποτα ρε που ξέρεις που γέννες. Σήκωσε λίγο πάνω το μούρο σου. Τι πράγμα. Για όνομα του Θεού, λοπλακίες να λες. Μην τον ακούσεις, Ρέλα μου, μην τον ακούσεις. Σφίχτου και κούντα. Σφίχτου, μάνα μου. Σφίχτου και κούντα, σφίχτου και κούντα. Ξέρετε πάνω, ξέρετε πάνω! Και είμαι τι είναι πάνω για να ξεχνάω, τι άγγελμα το πρόεδρο σου! Από το πολύ κομμένα, αλλά μου λέει ότι δεν ξέρω, δεν ξέρω, είσαι ψύχνο. Να αναπνέσει, να αναπνέσει, να πέντε μου σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε! Και είναι τούτη πάντα. Παναγία του Τσίκου! Η Παναγία του Τσίκου! Η Παναγία του Τσίκου στο τηλέφωνο! Έγινε και τάμου, Παναγία! Παναγία μου, βοήθεια με να γυρνάω από παιδού μου! Και τα πάνω όνομά σου! Για Μαρία, για Μάρα, για Παναγιώτα! Θα βγάλουμε το γιο μου Παναγιώτα! Πάλε που τον μοίρα χίλιες φορές καλύτερο! Όψε το, πιάνεις τέτερα! Ξέρετε, ξέρετε, με τις ελεύθερες! Είμαι η γη της ελπίδας, μάνα μου, εσύ είναι σε μπέλη αμυνά! Λοιπόν, καλή μου, πρόσεξε καλά τι θα σου πω! Τώρα βρίσκεσαι στο στάδιο της εξόρυξης, εντάξει! Το μιλάκι έσπασε και το μωρό τώρα περνά που το γεννητικό σωλήνα! Ως τώρα! Hey, hop, 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 hey, hop,
πούμε, ρε! Δεν είμαστε η Μανταλένα! Αμά, ρε, φίβο, ρε, σα κάνει κάτι μαλακίε, τσελάλι, σιρότερε! Εγώ ρε, μανούλα, μα ακούσαμε το ζετούτο να πω ότι κάνουμε και να λέμε μαλακίε! Μα γιατί ρε, επειδή επιλόγω στον τζερό να μην σα πω σε καταλάβω, μιλά, ρε! Μιλάει, αν είναι κρουσμένε, γιατί μιλά, υποστήριξε! Μη! Αφού κάνει μαλακίε, ρε, τσελέ, και κάνει τσελάλι! Υποδέχεται, παραδέχεται ο ζωφιλό! Τι λόγο θα σου πει, εγώ είμαι ο μανούλο, πω δεν υποστηρίζω κατά τον τζερό. Είσαι μαλακίε, αν ενοχλώ να κλείσω. Πάει! Πάει! Μην του γεωγούν τα ταξί! Είσαι πάρα πολλά καλό δρόμο, ρε, λάμου, ταξί! Είσαι πολλά καλό δρόμο, ρε, μαλάκα, ρε, εσύ άλλη μαλακίες να πούεις, στη γρήβα τη γενία, η κοπέλα μόξα με τον Γλώρια. Σκάσε, ρε, φιλό! Χριστέ μου, σφίχτου, μάνα μου, και ακούσα που θα πάει! Μας εμπίεση, είσαι ρε, έτσι, έτσι, ρε, μάτω, είναι τσι, πούλα, σε τόσο, έτσι, έλα, 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 καλωρίζει μου παιδιά, γερό και δυνατόν να είναι. Να σου ζήσει, να σας ζήσει εννοούσα, ρε. Ρέλα, είσαι καλά. Ναι. Και το μωρό. Και το μωρό. Λοιπόν, έλα πάμε. Τώρα, μάνα μου, πρέπει να κόψεις το ροφάλιο λόρο, ναι. Ναι, 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 βιάζεστε, ρε παιδιά, γιατί μπορεί να βγάλει κι άλλο ένα. Φίβο! Πάρε μάνα, τι ανήπα. Ναι. Αλέξ. Ναι. Του γιατρού έκαμε λάθος. Δεν είναι γιος. Τζινταμπον. Αντώνης. Λα, κύριε Μαρακά, ήταν ούλα τέλεια, ήταν τι να σου πω ρε. Σούπερ. Κάμε το πιο με τρεις φορές την ημέρα. Και μπορώ να σου περιγράψω, ας πούμε, δηλαδή είμασταν για μένα και πιο, διούσαμε το 100% μας, όχι μόνο σωματικά ρε φίλε, και πνευματικά, ας πούμε, και ψυχικά. Τα ταντρικό δηλαδή. Ναι ρε φίλε, αλλά περίμενε, με βιάζει. Έχει τώρα λίγες ημέρες, πήγε μου μια ιδέα. Βέβαια. Και τη νύχτα ρε, επιβεβαιώθηκα. Δεν πράγμα ρε. Προσποιείτε ρε. Προσποιείτε. Ναι ρε μάνα, προσποιείτε. Έπρεπε μόνο να την άκουες. Οι δίθεν κοφτές αρνάσες της, οι κραυγές της, ας πούμε τα λόγια που μου ελάλε, ούλα ψευτικά ρε μάνα, γιατί κανένα συνέστημα, κανένα γνήσιο πάθος, καμιά μεσότητα. Λε και παίζεις το φόκ τα τελευταία 25 χρόνια σταμάτητα η ουφιά της. Αλλά χαθεί ρε βολεμένη. Ήλια τσοχρονό μαλακά. Τέλος γίνεται εγώ. Ο Πιτσιλίδης ανά του λαού για τον Αρχιεπίσκοπο και τον κουμπά της μαμάς του, έτσι και χειρότερα. Έτσι εσύ. Τι μιλάω που να κάνεις. Τι έκανες. Τι έκανα. Εκδικήθηκα τη ρεφίλη. Επλήρωσα με το ίδιο νομίσμα. Δηλαδή. Έκανα τον ερεθισμένο. Ναι. Ενώ έφερα τον Champions League. Και μόλις εσφύρισε ο διαιτητής, λαλό της. Μανούλα μου, τέλειωσα. Καλά, ρε, και δεν κατάλαβε τίποτε. Χαπάρι με ένα πήρε φίλε μου, μα τούτο ρε το ωραίο με το φόβο δεν παίρνει. Χαπάρι με ο ένας, με ο άλλος, ενώ και πιο προσποιούνται, ας πούμε. Άτε όλα και κάνει, μπορεί να έχω την Αθήνα να νομίζω ότι μου έχει το παρεχέρι, η κυρία Αθήνα. Άτε όλα και κάνει, άτε όλα και κάνει. Καλά, ρε, ακούω σε πολλά που θα σημαίνω, αλλά άστε το παιδί μου τώρα να πάει στη βάσο τα Χριστουγέννα. Δεν ξέρω, φίλε, να μου κοπεί το χέρι, αν την ξαναπιά στο τηλέφωνο, αν τη ξαναστείλω SMS. Ρε να μου, δεν πρόκειται να τις ξαναμιλήσω, καταλάβεις και εσύ να λύνουμε να θα πάω στην πάσο, δεν σκέφτομαι να κάνω μάτσι όπως ήταν τα πράγματα, δεν ήξερω ρε φίλε, δεν ήξερω, θέλω να δείτε μπροστά μου, έθελε. Καλά, εγώ πάντως είναι να πάω. Είναι η μοναδική ευκαιρία που έχω να δω το κοπελού για πρώτη φορά. Προσποιήθηκε. Καλό, όπως ακριβώς το αφήνεις. Είναι αδυναμούς, όλοι οι ώρες που πετάσουμε μες στη μέση, αλλά που τα λίγα που ξέρω ζωγούν σεξ, δηλαδή, οι άντρες δεν μπορούν να προσποιηθούν τέτοια πράγματα. Είναι εφανές, δεν είναι. Εκτός και αν αλλάξαν τα πράγματα που τότε που είσαι να το κάνω. Κόρη μου, Ιντάλο, είσαι ρεφανές που το τηλέφωνο. Μα, εμπού το τηλέφωνο που γίνεται τούτη ούλη ιστορία. Συγγνώμη, αλλά τούτη ούλη υπερπαραγωγή γίνεται τηλεφωνικά. Ναι, εντάξει. Ένε προλάβαμε ακόμα να βρεθούμε. Ούλο να κανονίζαμε το και ούλο να αναβάλαμε το. Καλά, φαίνεται σου τόσο περίεργο το πράγμα, δηλαδή. Τι να σου πω. Αν το κανοσκεφτείς φυσικά, έτσι γλιδώνεται για τα προφυλακτικά. Μα μόνο. Αγάπη μου, αν ήξερες μόνο τι ευκολία είναι, θα το κάνεις εσύ. Καταρχήν σε κόφτη ή τα βραζοφόρης. Ούτε αν έχεις κιθάρι πιδά, ούτε αν έπειρες 5-6-10 κιλά, τίποτε. Αν έκαμες πόθια, σέρκα, μπικίνγκα λάιν, ξέρεις πόσο καιρό είσαι να κάνω από τρίχωση. Εν έτσι τρίχα που έχω πάει στα πόθια μου. Ό,τι να μετά πω, είσαι για τα καλά του το τηλεφωνικό. Θα σου πω την αλήθεια, νομίζω ότι ο κύριος πρέπει να βρεθούμε. Περίμενε ένα λεπτό, γιατί χτυπούν μπορεί, ένα λεπτό. Ναι. Εγώ είμαι. Ξέρω. Σε παρακαλώ, μην μου το κλείσει. Γλίωρα όμως επιπλώσει την ακρανή. Γλίωρα, 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 γλίωρα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, ρε. Να έρθεις στο κάτι βάσος. Νομίζω. Αθήνα μου, σε παρακαλώ. Έλα σου πω, θέλω να έρθεις για
πρώτη και τελευταία φορά να σε δω κοντά τα λοσίτσια. Λοιπόν, μου άκουνα να σπανά μου. Στο πράγμα έτσι το είπα. Ένα σιπίτι. Σήμερα να μα πούμε μαζί του τον καιρό να μην το κάνει τούτο. Δεν θέλω πει. Ρε παιδί μου, ξέρει κάποια πράγματα. Σε παρακαλώ, ρε άφηνα το πράγμα. Μου το κάνει το πράγμα. Δεν αντέχω, δεν μου το κάνει. Σταμάτα! Έλα μόνο για μια φορά, μόνο για πέντε λεπτά, ρε παιδί μου. Εντάξει. Είναι εντάξει, και εντάξει, εντάξει. Εντάξει, Αθήνα, ευχαριστώ για τα μπούρτια, ναι.